Με αυξημένες θέσεις για βρεφική ενήπια θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Χάνιων. Από τη Δευτέρα ο Δήμος θα δέχεται τις αιτήσεις γονέων και κηδεμόνων. Δεν θα χρειαστεί να παραμένουν στους σταθμούς από τις παραμονές των εγγραφών πλέον, αφού γίνεται όλη αυτή η διαδικασία αξιοκρατικά με βάση τα μόρια που παίρνουν οι άνθρωποι αναλογικά με τα δικαιολογητικά που καταθέτουν. 722 βρέφη και νήπια θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα σε συνδυασμό με τα βάουτσερ και μέσω της διαδικασίας της μοριοδότησης, καθώς παραδίδονται σε λειτουργία οι δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί στα Περιβόλια και τη Σούδα. Οι θέσεις φέτος μέσω του ΔΟΚΙΠ είναι 186 για τα βρέφη και τα νήπια και το σύνολο μαζί με τα βάουτσερ, με τις αιτήσεις που θα γίνουν τα απλά βάουτσερ αλλά και τα βάουτσερ των δημοσίων υπαλλήλων θα ανέλθουν στις 722, είναι κατάτι αυξημένες συγκριτικά με πέρυσι διότι ανοίγουμε τους δύο βρεφονηπιακούς που τους είχαμε για αναπροσαρμογή στο ΦΕΚ, δηλαδή των Περιβολίων και του Πρώτου Σούδας, με αυξημένα βρεφικά τμήματα. Η διαδικασία αφορά σε βρέφη γεννημένα από την 1η Ιανουαρίου του 2018 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019 και για τα νήπια που έχουν γεννηθεί από την 1η Μαρτίου του 2019 έως 29 Φεβρουαρίου του 2020. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στους γονείς σε αυτό το σημείο και να τους πω ότι παιδιά τα οποία είναι γεννημένα το 2017 δεν υπάγονται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά πρέπει να εγγραφούν διά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα προνήπια των δημόσιων πλέον σχολείων της πόλης μας. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων και του ΔΟΚΙΠ. Μετά τις 31 Μαΐου θα υπάρξει μια περίοδος όπου οι γονείς θα μπορέσουν να κάνουν τις ενστάσεις τους και να ανεβάσουν στην πλατφόρμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία σε πρώτη φάση τα παρέλειψαν. Η τελική λίστα με τα παιδιά που θα εισαχθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χανίων αναμένεται στα τέλη Ιουλίου.